Κυπριακό. Φαίνεται πως η άλλη πλευρά τα παίζει όλα ή τίποτα. Ο κύριος Ακιντζή επιμένει να ακυρωθεί η απόφαση της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά έχουμε και το ΓΕΣΥ. Θα τα δούμε όλα αυτά εδώ σήμερα. Μαζί μας είναι ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Συναγερμού, ο κύριος Ευθύμερος Δίπλαρος. Καλή σας μέρα, κύριε Δίπλαρο. Και ο φίλτατος ο Γιώργος Σογεωργίου, βουλευτής του ΑΚΕΛ από τη Λεμεσό επίσης. Καλημέρα, Γιώργο μου. Πολύ καλημέρα. Τώρα, βέβαια, εσείς θα προτιμούσατε να είστε στη Λεμεσό, στα καρναβάλια σας εκεί, γιατί εκεί είναι μια παλαϊκή γιορτή. Αλλά μας κάνετε και τη χαρά. Μετράμε και αντίστροφα για τη μεγάλη παρέλαση. Είχα πει κάποια στιγμή, Γιώργο, ότι το καρναβάλι σου είναι μοναδική γιορτή λαϊκή που δεν κάνει διακρίσεις. Με μία μάσκα δηλαδή, ούτε πλούσιο, φτωχό, ούτε. Γι' αυτό αποκτά και αυτό το λαϊκό πάνδημο χαρακτήρα. Και έχει τη δυνατότητα και ο εκατομμυρίουχος, ο πλούσιος και ο φτωχός. Χωρίς διακρίσεις. Αλλά εμείς σας την κάνουμε τώρα, θα κάνουμε καρναβάλι εμείς εδώ και θα σας χτυπήσουμε. Στην Αγλαντζά είδα ότι κάνατε. Σιγά σιγά θα ανέβουμε και εμείς. Μήπως κάνετε κάτι ημιτασίο, μπορεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα, πραγματικά είναι δύσκολα. Ευθύμη, φαίνεται πως κανείς δεν υπολόγιζε πως τα πράγματα θα πέραν μια τέτοια τροπή. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αγαπητέ Αντρέα, ότι οι εξελίξεις στο Κυπριακό βρίσκονται σε ένα οριακό σημείο ακριβώς, γιατί κανείς δεν υπολόγιζε ότι ο κύριος Ακιντζή θα συνταυτιζόταν πλήρως, θα λέγαμε, με τον κύριο Ερντογάν και τις προσπάθειες του όσον αφορά το δημοψήφισμα στην Τουρκία που είναι στις 16 του Απρίλη και τυχόν ψήφιση αυτού του δημοψηφίσματος. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ο κύριος Ερντογάν θα έχει τις υπερεξουσίες μέχρι και το 2029 τουλάχιστον. Είναι αλήθεια όμως και θα πρέπει να πούμε ότι όλους αυτούς τους 22 μήνες μέσα από αυτόν τον διάλογο που, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι δύο ηγέτες είχαν πετύχει και έχουν πετύχει πάρα πολλά και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Είναι επίσης, και αναφέρομαι στο τρίτο γεγονός, ότι αυτό το χρονικό διάστημα πριν και από την Γενέβη 2 ή αν θέλετε και πριν από τον Απρίλιο, η Τουρκία καλείτο και μέσα από το Διεθνή Παράγοντα και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την θετική ρητορική την οποία είτε δημόσια είτε κατηδίαν με κάποιους ανθρώπους των Ηνωμένων Εθνών εξέφραζε, να το έδειχνε και στην πράξη, όσον αφορά δηλαδή την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, τα θέματα ασφάλειας και εγγύσεων. Είχαν προχωρήσει σημαντικά, υπάρχει σημαντική πρόοδος. Και είχε μετατοπιστεί και το Κυπριακό στο θέμα το συγκεκριμένο. Και το εδαφικό, αλλά κυρίως και στα θέματα ασφάλειας και εγγύσεων. Να σας εθυμίσω ότι αμέσως μετά την Γενέβη είχαν συσταθεί και τεχνικές επιτροπές, κατέγραψαν αναλυτικά τις συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα τι γίνεται. Ναι, φαίνεται ότι όλη αυτή η προσπάθεια. Φαίνεται ότι εσείς με τη στάση σας στη Βουλή βάλατε μπουρλότο σε αυτό που έλεγε ο Πρόεδρος. Ναι, φαίνεται πως θα πρέπει να παραδεχτούμε κάποια γεγονότα. Ότι δυστυχώς δόθηκε μία αφορμή. Αχρίαστη θα λέγαμε, ένα θέμα το οποίο μπορούσε να μείνει στην Επιτροπή Παιδείας, όπως πολλά άλλα θέματα έμειναν εκεί και συζητήθηκαν και μπήκαν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και στους κανονισμούς. Δεν θα έπρεπε να έχει έρθει στη Ολομέλεια της Βουλής, αλλά πέραν τούτου θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητη, ατυχέστατη και η στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή η θέση δεν εκφράζεται μόνο από την ελληνοκυπριακή πλευρά, ότι η στάση του κ. Ακιντζή δηλαδή είναι απαράδεκτη. Σε κατηδία συναντήσεις που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τουρκοκυπριακές οργανώσεις και με την πλατφόρμα ειρήνης και επανένωσης κλπ. Όλοι εκφράζουν την απορία τους, αν θέλετε, για αυτή την στάση του κ. Ακιντζή, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε, κυρίως και οι προσωπικές επιθέσεις προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό δεν φανερώνουν έναν ηγέτη, ο οποίος στο τέλος της ημέρας η μόνη του έγινε είναι η επίλυση του Κυπριακού. Λένε πολλοί ότι υποχωρούμε ή γινόμαστε, αν θέλετε, μαθητές του κύριου Ακιντζή, ο οποίος μας υποδεικνύει τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε στη Βουλή ή όχι. Εμείς αντιστρέφουμε και λέμε ότι οι υποδείξεις δεν πρόκειται να δεχτούμε από κανένα. Πλην όμως, έχουμε αποδείξει περίτρανα σε όλους και στο Γενικό Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και οφείλω να πω ότι η στάση μας γίνεται αντιληπτή από όλους ανεξαιρέτως που ασχολούνται σήμερα με τον Κυπριακό, ότι δεν είναι η δική μας πλευρά η οποία έχει φύγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν είναι είναι η δική μας πλευρά που δεν είναι έτοιμη να συζητήσει. Άλλωστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και κλείνω με αυτό, με δική του πρωτοβουλία στο Εθνικό Συμβούλιο βγήκε η ομόφωνη απόφαση όλων ακριβώς των πολιτικών αρχηγών όσον αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο της λύσης του Κυπριακού, που δεν είναι άλλος από τη λύση της Ζωνικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας και όχι την Ένωση, όπως ο κύριος Ακιντζή, θα έλεγα προπαγανδιστικά, εσκεμμένα διαστρεβλώνει και θέλει να μας πείσει. Άνω τελεία. Να πάρω πάσα, αγαπητέ Γιώργο, από αυτό που είπε ο Ευθύμιος, ότι όλοι γνωρίζουν τις ευθύνες. Θεωρώ ότι δεν έχουν εικόνα όλοι την ίδια. Δηλαδή, κάποιοι διπλωμάτες που είδε το ΑΚΕΛ, κάποιοι διπλωμάτες που είδε ο Συναγερμός, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για κάποια πράγματα όσον αφορά τη δικιά μας συμπεριφορά. Πρώτα, να νομίζω αξίζει, ανεξάρτητα από σωματιακή τοποθέτηση, στον ΑΠΟΕΛ. Να σε χαρούμε τον ΑΠΟΕΛ. Σωστό. Γιατί όντως είναι μια μεγάλη και μεγαλειώδη νίκη του που τιμά το κυπριακό ποδόσφαιρο. Σωστό. Και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στην Ομονία. Και στην Ομονία. Και στην Ομονία ασφαλώς να βρούμε τον τρόπο. Εγώ, αν μου επιτρέπεις, όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ, χθες ήμουν κάπου αλλού, ήμουν και ήμουν σίγουρος για την νίκη του ΑΠΟΕΛ. Και το ΑΠΟΕΛ μας κάνει περήφανους στην Ευρώπη και είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της πατρίδας μας. Είναι ομάδα με μέταλλο τελικά, είναι σπουδαία ομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα, γιατί αυτά είναι ευχάριστα. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα που αφορά το γιατί και το διότι, η κάθε πλευρά, και η Τουρκία, η οποία διαθέτει μια τεράστια διπλωματία, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Σωστό. Ασφαλώς προσπάθησε να ενημερώσει, όπως η ίδια ερμήνευσε ή παρερμήνευσε το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Δημητρόπουλε, από αυτό το πάνελ πολλές φορές είχα πει ότι η πορεία των συνομιλιών δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Περιλαμβάνει ζικ-ζακ. Εξάλλου, αν το Κυπριακό ήταν θέμα ξεκινάμε και τελειώνουμε, θα έπρεπε να έχει λυθεί πριν πολλά χρόνια. Επομένως, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι με υπομονή και ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που δημιουργούνται, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση που εγκυμονεί και κινδύνους. Είναι αλήθεια ταυτόχρονα ότι ο κίνδυνος, αγαπητέ Γιώργο, τον περιγράφεις, είναι να σταματήσουν συνομιλίες. Ναι, είμαστε σε δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν, και είναι αλήθεια ότι το όλο κλίμα επηρεάζεται και από τα γεγονότα, από τα ευρύτερα γεγονότα. Είναι η εσωτερική κατανάλωση που επιδιώκει ο Ταγίπ Ερντογάν για δικούς του λόγους και κυρίως ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, να καλλιεργεί αυτή την αντιπαράθεση. Είναι η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, στον ελληνικό δικαστηρίο, για τους 8 Τούρκους αξιωματικούς που δεν τους έχει παραδώσει στην Τουρκία. Ήταν και το αυτογκόλ το δικό μας, με το ενωτικό δημοψήφισμα, που οτιδήποτε άλλο δεν χρειαζόμασταν αυτή τη στιγμή, ήταν αυτό το θέμα. Θα μου πείτε, είναι μείζον θέμα για το οποίο θα έπρεπε να φτάσουμε ως εδώ? Ασφαλώς όχι. Αλλά η Τουρκία είναι εκεί και καραδοκεί, παρερμηνεύει και εκμεταλλεύεται. Και θέλω να πω το εξής. Διασυνδέεται το θέμα αυτό και με το κεφάλαιο εγγύησης και ασφάλεια. Η Τουρκία γνωρίζει ότι όταν φτάσουμε στο κομμάτι αυτό του Κυπριακού που αφορά τη διεθνή πτυχή, θα βρεθεί σε ένα γήπεδο δύσκολο. Γιατί ήδη και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταστήσει σαφές ότι η εποχή των προστατών και των κηδεμόνων έχει τελειώσει. Άρα οι εγγυήσεις είναι κάτι αναχρονιστικό. Η Τουρκία βρίσκει αφορμή τώρα για να χτίσει επιχείρημα. Να προσπαθεί να τεκμηριώσει μια θέση ότι, ξέρετε, ακόμα αυτοί σκέφτονται την Ένωση. Αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, δεδομένα, πραγματικότητας. Άρα διεκδικώ, σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, να διατηρώ τόσον αριθμό στρατιωτών στην Κύπρο. Πάντως, Γιώργο, πληροφοριακά, χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Ρωσία είπε ναι στη λύση χωρίς εγγύησεις. Ασφαλώς. Έτσι. Τα γνωρίζει αυτά η Τουρκία και προσπαθεί να οικοδομήσει μια επιχειρηματολογία. Τι κάνουμε τώρα? Αυτό έχει σημασία. Ναι. Νομίζω ότι εάν κάνουμε σωστή διάγνωση, μπορούμε να κάνουμε και θεραπεία. Και να δούμε ότι έχουμε πολύ χρόνο, να δούμε το τι κάνουμε τώρα. Θέλω να πεις κάτι άλλο τώρα και να το κουβεντιάσουμε στο τραπέζι και μετά να δούμε το τι κάνουμε. όλο αυτό που έγινε στον απλό τον κόσμο κάθεται περίπου ως εξής. Αν για αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι τόσης μεγάλης σημασίας, έγινε αυτό που έγινε, αν αύριο που θα κάνουμε μια ομοσπονδία εμείς μεταξύ μας, θα συμβιώσουμε, θα συνυπάρξουμε σε μια ενωμένη πατρίδα, αν δημιουργηθεί κάτι πιο μεγάλο, τι θα γίνει τότε δηλαδή? Κοιτάτε, καταρχήν το ένα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση και νομίζω ούτε και μπορεί να διασυνδεθεί. Γιατί το λέω αυτό? Αντιλαμβάνεστε, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους των θεσμών, αυτό θα διέπεται από ένα νέο σύνταγμα που θα γνωρίζει ο κάθε ένας τα δικαιώματα, τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις του, ναι, στο πλαίσιο της ευρύτερης λειτουργίας των θεσμών και του κράτους. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι η επίρρηψη ευθυνών και η εκμετάλλευση ενός γεγονότος με στόχο να αποκομίσει κέρδη. Και στην προκειμένη περίπτωση είπαμε γιατί η Τουρκία επιδιώκει μέσω αυτού του ζητήματος να χτίσει μια επιχειρηματολογία. Τονίζω, πρέπει να συμπεριφερόμαστε με βάση τα μεγέθη μας. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε με βάση μια πραγματικότητα. Αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε σήμερα ο Κυπριακός λαός στο σύνολο του είναι να απαλλαγούμε από την κατοχή. Να αποχωρήσουν οι έπικοι, να αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα. Είμαστε εμείς οι αδύνατοι. Δεν συνεπάγεται σίγουρα ότι θα είμαστε συνέχεια υποχωρήσει. Δεν είναι αυτό που εννοώ. Αλλά η διορατική πολιτική είναι αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, ούτως ώστε να ικανοποιούν στρατηγικούς στόχους. Σωστό. Ευχαριστώ. Κύριε Δημητρόπουλε, όχι, αυτό που λέτε έχει δίκιο ο Γιώργος. Ναι. Δεν συνδυάζονται, αλλά ο συνειρμός στο μυαλό του απλού πολίτη υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Και σίγουρα τέτοιου είδους στάσεις δεν βοηθούν καθόλου τη σύσφυξη των σχέσεων, είναι το κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο οι δύο ηγέτες ήθελαν και θέλουν από την πρώτη στιγμή ανάμεσα στις δύο πλευρές να οικοδομήσουν. Θα πρέπει να δούμε σημαντικά πράγματα τα οποία έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πρέπει να σταθούμε κυρίως στο δημοψήφισμα που θα είναι στην Τουρκία στις 16 Απριλίου. Γιατί το λέω αυτό? Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Γιλτερή, στην Βουλή σχημάτισε με το χέρι του το σήμα των γκρίζων λύκων. Το λέω αυτό για να καταδείξω ότι πόσο οριακό θα είναι το ναι ή το όχι σε αυτό το δημοψήφισμα. Άρα, με αυτό το γεγονός και το γεγονός ότι θα είναι οριακό το δημοψήφισμα, η Τουρκία δεν πρόκειται όχι μόνο να κάνει κίνηση στο Κυπριακό, ειδικά πριν τις 16 του Απριλίου, αλλά αντίθετα και μέσα από τις παραβιάσεις που κάνει στα ΙΜΕΑ και την προκλητική της στάση σε διάφορα άλλα σημεία, στο οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο Γιώργος Σογεωργίου, θα προσπαθήσει το κλίμα να το δυναμητήσει ακόμη περισσότερο, κερδίζοντας με τη στάση της, έτσι όπως η ίδια πιστεύει, την ψήφο των εθνικιστών στην Τουρκία, για να μπορέσει ο κύριος Ερντογάν να πάρει τα υπερπρονόμια και την υπερεξουσία την οποία θέλει να έχει τουλάχιστον μέχρι το 2029. Άρα, είτε η τουρκοκυπριακή πλευρά βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για το ναυάγιο των συνομιλιών, που θέλουμε και εκτιμούμε ότι αυτό πιθανόν να μην γίνεται. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί, δηλαδή να οδηγήσουν τα πράγματα στο Κυπριακό ναυάγιο, ναι, σε οριστικό ναυάγιο, είτε αντιλαμβανόμενοι την πίεση που νιώθουν και από το διεθνή παράγοντα, αλλά και από όλους όσους εμπλέκονται στο Κυπριακό, για να δώσουν επιτέλους μία απάντηση όσον αφορά τις εγγύσεις και την ασφάλεια, απάντηση την οποία δεν μπορούν να δώσουν πριν από τον Απρίλιο, πριν από το δημοψήφισμα, τουλάχιστον όπως εμείς τη θέλουμε και όπως και η Ρωσία, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για μη στρατοκατοχής, για μια χώρα Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα έχει στρατεύματα κατοχής, που δεν θα χρειάζεται εγγύσεις από μια τρίτη χώρα κτλ. Γιατί αυτές οι δηλώσεις και του Γενικού Γραμματέα των ΟΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν παρούσα στην Πενταμερή και της Ρωσίας και μέλων άλλων του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι καταγεγραμμένες. Που μιλούν ότι δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Κύπρος να έχει στρατό κατοχής. Το λέμε εμείς, το λένε πάρα πολύ. Δεν το λένε οι Τούρκοι όμως. Και οφείλουμε να πούμε ότι αυτή την θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς εστερνίζονται και υποστηρίζουν πάμπολες σήμερα χώρες. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Όπως επίσης δεν συνέβαινε ποτέ στο παρελθόν να καθόμαστε σε διάσκεψη για την Κύπρο με μοναδικό θέμα ένα ολόκληρο 24ωρο, αν είναι τα στρατός κατοχής, οι εγγύσεις και τα θέματα ασφάλειας. Πέραν του εδαφικού, που είναι και αυτό ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, αλλά θέλω στο διατάφτα να μου πείτε. Στο διατάφτα. Όταν ο Ακιντζής σου λέει, Ακιντζή, ότι αν δεν πάρετε, αν δεν ακυρώσετε την απόφαση της Βουλής, εγώ δεν κάθομαι στο τραπέζι. Να σας πω κάτι. Τι θα κάνουμε. Καταρχήν, μαθήματα από τον κύριο Ακιντζή δεν πρόκειται να δεχθούμε και ούτε μαθητές του κύριου Ακιντζή είμαστε, για να μας υποδείξει ο ίδιος τι θα κάνουμε, είτε στα εσωτερικά του κόμματός μας, είτε στη δική μας πλευρά. Και αυτό πρέπει να το έχει κατά νου. Μπορεί να κάνει τις δηλώσεις που κάνει, αλλά έχει ξεπεράσει, θα έλεγα, κάθε σκεμμένα. Εκείνο το οποίο κάνει η δική μας πλευρά είναι καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία, να χαμηλώσουμε όλοι τους τόνους και να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει πολύ καλά και με κάποιες πόσεις των πολιτικών δυνάμεων. Παραδείγματος χάρη, η επαφή που έχει με τις τουρκοκυπριακές οργανώσεις, η καθημερινή ενημέρωση όλων των Ευρωπαίων ηγετών, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει εξηγήσει και εστερνίζονται τη δική μας θέση ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για το ναυάγιο. Εδώ ο κύριος Σάιντερ, τον οποίον πολλοί γνωρίζουμε ότι δεν, ο ρόλος ως εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ κάποιες φορές δεν μας αρέσει. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είμαστε εμείς που εγκαταλείψαμε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να συνεχίσουμε την προσπάθεια για τις δικές μας θέσεις, να αφήσουμε την κατάσταση να εξομαλυθεί με την έννοια όχι να κάνουμε κάποιο άλλο είδους κινήσεις που δεν έχουμε κάνει. Ό,τι ήταν να κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά, θεωρώ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα από δημόσιες δηλώσεις του το έχει πράξει. Καταθέσατε τροπολογία εσείς για να αλλάξει αυτή η απόφαση. Okay. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση νόμου. Σε συνέχεια των όσων έχει πει ο Πρόεδρος της Παράταξης την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής, προτού κάνανε δράση ο κύριος Ακιντζή. Εκεί είπε ότι ήταν άκερο. Ναι, ναι. Δεν είπε ότι ήταν λάθος. Ναι, να σας πω. Την Παρασκευή, αιτιολογώντας την απόφαση της αποχής, ο Πρόεδρος της Παράταξης μας είχε πει ότι αυτά δεν είναι αρμοδιότητα της Βουλής, είναι του Υπουργείου Παιδείας. Και θα έρθει ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε ευθέτω χρόνο, στο επόμενο χρονικό διάστημα, να καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση. Πιστή στα όσα είχε πει ο Πρόεδρος της Παράταξης την Παρασκευή στην Ολομέλεια και στα όσα δήλωνε και εξερχόμενος του Εθνικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέθεσε μια πρόταση. Που τι λέει, που είναι πολύ απλή. Ότι κύριοι, το τι θα γιορτάζετε στα σχολεία, όχι θα γιορτάζετε, οι ολιγόλεπτες αναφορές με φυλάδια ή με μηνύματα στα σχολεία, όχι το τι θα γιορτάζετε, οι ολιγόλεπτες αναφορές κτλ. Που θα γίνονται στα σχολεία θα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργού Παιδείας, ο οποίος σε συνδιαβούλευση, χωρίς δηλαδή από μόνος του, σε συνδιαβούλευση με την αρμόδια Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, θα αποφασίζει. Και δεν θα είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολεί κάθε λίγο και πολύ. Αγαπητέ συνάδελφοι, γιατί πάτε να χρυσώσετε το χάπι τώρα. Για ποιο θέμα? Κάνατε πατάτα, κάνετε λάθος. Και δεν λέτε ότι κάναμε λάθος και πάμε να το διορθώσουμε. Να σας πω. Αφού αυτή την εικόνα έχει ο κόσμος. Το λάθος στην όλη ιστορία, αγαπητέ Ανδρέα, ήταν το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε ένα τέτοιο θέμα να οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Όπως εκτίμηση δεν έγινε και από άλλα κόμματα και από το ΑΚΕΛ, όταν κατέθετε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής τους κανονισμούς για την αναφορά στα εξέγερση των Οκτωβριανών το 1931, που ήταν για την Ένωση, και όπως και πολλές άλλες αναφορές. Και ήρθε στην Ολομέλεια της Βουλής. Πέραν τούτου υπήρχαν διστάμενες απόψεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα Δημοκρατικού Συναγερμού αποφάσισε την στάση της αποχής, γιατί ακριβώς εμείς ουρά του ΕΛΑΜ δεν είμαστε, όπως και δεν μπορούσαμε σε αυτό το θέμα να συμμορφωθούμε με το ΑΚΕΛ. Αν γνωρίζατε την αντίδραση Ακιντζή, αν γνωρίζαμε, να σας πω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αν γνωρίζαμε